Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης διοργάνωσε χθες το απόγευμα ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στη στέγη Ποντιακού Ελληνισμού στην Κοζάνη. Στην εκδήλωση με εισηγητές τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Κορίνη και Διονύση Τεμπονέρα αναλύθηκε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με έμφαση στα κόκκινα δάνεια, στους μικρομεσαίους και στις συντάξεις, ενώ έγινε και η παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Σήμερα κάνουμε την εκδήλωση για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Έχουμε την τιμή να βρίσκονται μαζί μας ο σύντροφος ο Νίκος Κορίνης και ο Διονύσης Τεμπονέρας, μέλη της πολιτικής γραμματείας. Θα γίνει μια πολιτική εκδήλωση που θα αναλυθεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με κύριους άξονες, τα κόκκινα δάνεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την οικονομία. Γνωρίζουμε πολύ καλά στην περιοχή μας ότι 4 χρόνια έχουμε βιώσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ό,τι έχει αντέξει από την πολιτική οικονομική κρίση ήρθαν οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις είναι καταχρεωμένες, οπότε πρέπει να δοθεί άμεσα μια λύση και σήμερα θα αναλύσουμε τον τρόπο που θα δοθεί αυτή η λύση. Θα παρουσιάσουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, και τους υποψηφίους μας. Οι υποψήφοι μας είναι από όλα και έχουν και γεωγραφική κατανομή στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Αποτυπώνουν μια ανανέωση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει και την ανανέωση και την δυναμική του κόμματος για την επόμενη μέρα και αντικατοπτρίζουν πλήρως την κοινωνία. Θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο που μας ακούει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως το πρόγραμμα των 50 ημερών και να καταλάβει ότι η διέξοδος των δυσκολιών που βιώνουμε όλοι αυτά τα 4 χρόνια είναι αυτό το πρόγραμμα και τους καλώ να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι στις 21 του Μάη νικητής πρέπει να είναι ο ελληνικός λαός και θα είναι νικητής με μια καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν είναι ένας αυτοσκοπός η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και των Προοδευτικών Δυνάμεων. Είναι ένας στόχος για να μην συμβούν ό,τι συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια και μας πλήγωσαν πάρα πολύ και σαν οικονομία και σαν κοινωνία και σαν χώρα, όπου η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμφανίστηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων, με μια Ελλάδα όπου ο ένας στους τρεις Έλληνες είναι στα όρια της φτώχειας ή κάτω από τα όρια της φτώχειας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι με τεχνική αναπνοή πάνω από τις μισές και κινδυνεύουν να κλείσουν, άρα ξανά να δημιουργηθεί το κύμα της ανεργίας. Παγιδευμένοι στο ιδιωτικό χρέος οι Έλληνες, 4.200.000 πολίτες δεν μπορούν να αναπνεύσουν λόγω του ιδιωτικού χρέους, το δημόσιο χρέος έγινε και ιδιωτικό. Άρα αυτό που θέλουμε να πάρουμε από τη σημερινή συζήτηση είναι να δώσουμε σε αυτούς που θα παρευρεθούν και σε αυτές εδώ απόψε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα των 50 πρώτων ημερών, ποια πρέπει να κάνουμε ώστε να υπάρξει μια ανάσα στην ελληνική κοινωνία με τα βαριά προβλήματα που περνάει αυτό το καιρό, όχι μόνο της ακρίβειας, όχι μόνο της ανεργίας και της ανασφάλειας, αλλά και μια της προοπτικής. Το δεύτερο είναι προφανώς ότι οι δυσκολίες υπάρχουν, η επόμενη μέρα δεν θα είναι εύκολη, αλλά αποδείξαμε ακόμα και στα χρόνια τα δύσκολα των μνημονίων, αυτοί που μας κατηγόρησαν, ότι μπορέσαμε να αντέξουμε στις θύελλες και αυτή τη φορά θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τη δική μας διακυβέρνηση.